Η πανδημία του νέου κορονοϊού είχε εξαιρετικά μεγάλο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ανθρώπων με ζαχαρόδιδη διαβήτη και τους έφερε πραγματικά σε απόγνωση. Και αυτό γιατί είχαν από τη μια να διαχειριστούν προβλήματα τα οποία προέκυψαν λόγω της πανδημίας, αλλά και προβλήματα τα οποία προϋπήρχαν και επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ευπαθείς ομάδες και ομάδες υψηλού κινδύνου, ανασφάλιστοι, παρακολούθηση της χρόνιας πάθησης και των επιπλοκών αυτής είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν, ήταν αναγκασμένοι να διαχειριστούν οι άνθρωποι με ζαχαρόδη διαβήτη. Εντάσσονται οι άνθρωποι με ζαχαρόδη διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες? Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Η ένταξη ή μη των ανθρώπων με διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες ή στις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως μετονομάστηκαν μετέπειτα, ή όπως αλλιώς ήθελε η πολιτεία να ονομάσει τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για νόσηση από τον νέο κορονοϊό. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ, λοιπόν, θετέθηκε και ηλικιακό κριτήριο, ορίζοντας ότι όσοι είναι άνω των 45 ετών και πληρούν κάποιες προϋποθέσεις που έθεσε, μεταξύ των οποίων η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη ή η μέση τιμή του ζαχάρου τις 7 τελευταίες ημέρες ίση ή άνω του 200 mg ανά DL, έθεσε και το όριο των 45 ετών. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είναι κάτω των 45 ετών, τα παιδιά, για παράδειγμα, που πάσχουν από ζαχαρόδη διαβήτη, θεωρείται ότι δεν κινδυνεύουν. Θεωρούμε ότι αυτή η πεποίθηση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων με ζαχαρόδη διαβήτη και γι' αυτό αντιδράσαμε άμεσα. Και να πω σε αυτό το σημείο, αναφέρθηκε και από τους ομιλητές, ότι ο ζαχαρόδης διαβήτης είναι δυνατόν να προσβάλλει πολλά όργανα στο σώμα και να μπορούν να εμφανιστούν επιπλοκές, οι οποίες όμως κατά ανάγκη δεν ακολουθούν μια ηλικιακή, την ηλικία του πάσχοντα. Δηλαδή, αν είμαι άνω των 45, μπορεί να εμφανίσω επιπλοκές. Αν είμαι κάτω των 45, δεν μπορώ να εμφανίσω επιπλοκές. Οπότε το συγκεκριμένο κριτήριο ήταν εντελώς αντιεπιστημονικό. Ελπίζουμε ότι δεν θα γίνουμε μάρτυρες επικίνδυνων καταστάσεων εξαιτίας της ελλιπούς προστασίας των ανθρώπων με ζαχαρόδη διαβήτη από την πολιτεία. Και να δηλώσω εδώ ότι σίγουρα η Ποσταζία θα συνεχίσει την προσπάθειά της και θα αγωνίζεται στο να αρθεί ο αντιεπιστημονικός αυτός όρος, όπως επίσης και τα ασαφή κριτήρια που τέθηκαν, στα οποία εναντιώνεται και η επιστημονική κοινότητα. Γιατί επιτέλους η πολιτεία οφείλει να ακούσει και τους πάσχοντες και την αρμόδια επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους επιστήμονες. Δυστυχώς όμως σε αυτή την περίπτωση η πολιτεία ξέχασε κάτι. Και αυτό το κάτι ήταν οι εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι σήμερα είναι ανασφάλιστοι και πάσχουν από ζαχαρόδη διαβήτη, τους οποίους αντιμετώπισε για μία ακόμη φορά ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Υπάρχει μάλιστα λειτουργίας πολλών διαβητολογικών κέντρων και ιατρείων και η περιορισμένη τους πρόσβαση σε μονάδες υγείας λόγω της πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα στην αδυναμία συνταγογράφησης και αυτό είχε μετέπειτα συνέπεια να μείνουν χωρίς φάρμακα και κυρίως χωρίς αναλώσιμο υγειονομικό υλικό οι πάσχοντες, που στην περίπτωση του διαβήτη το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό είναι εισάξια σημασίας με τη θεραπευτική αγωγή. Πολλά προβλήματα προϋπήρχαν πριν την πανδημία και αυτά μπήκαν προς το παρόν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, χωρίς να υπάρχει καμία εξέλιξη ή προσπάθεια για την αντιμετώπιση και την επίλυσή τους. Φυσικά είναι κατανοητό γιατί αντιμετωπίσαμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, ωστόσο όμως δεν υπάρχει πλέον και καμία ακόμη προσπάθεια για την αντιμετώπιση τους, παρόλο που έχουμε επανέλθει πλέον σε μια νέα και λίγο διαφορετική κανονικότητα. Τα προβλήματα με τον ΕΟΠΗ, η μη καθολική εφαρμογή του ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας, η μη ένταξη των νέων τεχνολογιών στο σύστημα αποζημίωσης, για τα οποία η Ομοσπονδία έχει κάνει πολλές προσπάθειες και η τελευταία μας ενημέρωση είναι ότι έχουν ενταχθεί στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΗ και αναμένουμε επιτέλους τις αποφάσεις, οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα είναι προς όφελος των πασχόντων. Τα προβλήματα στον εργασιακό τομέα, στους εκπαιδευτικούς, στην παιδεία, συνεχίζουν όλα αυτά τα προβλήματα να υπάρχουν και να ταλαιπωρούν τους πάσχοντες. Η τεχνολογία ήταν τουλάχιστον και αυτή η οποία κατά τη διάρκεια του lockdown μας κράτησε και τους συλλόγους και την Ομοσπονδία μας κοντά στους ανθρώπους με ζαχαρόδη διαβήτη της χώρας, ώστε να μπορέσουμε να τους υποστηρίξουμε με τον δυνατό και καλύτερο τρόπο που μπορούσαμε. Έτσι λοιπόν η Ποσταζία προχωρά σε αναδιαμόρφωση των δράσεών της, οι οποίες μέχρι τώρα προϋπέθεταν φυσική παρουσία πολλών ανθρώπων και συνωστισμό. Με σύμμαχο μας πλέον την τεχνολογία και τις δυνατότητες που αυτή μας προσφέρει, είναι σίγουρο ότι το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε θα πολλαπλασιαστεί και θα ανταποκριθούμε επάξια στο τρίπτυχο που, όπως είπαμε, είναι στο κέντρο της στρατηγικής της Ποσταζία, που είναι η ενημέρωση, η πρόληψη και η εκπαίδευση.